Τη συνάντηση Χριστιανά Κοχλατζή θέτει πολλά ζητήματα. Μας λες λίγο εσύ τι έχει συμβεί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέραμε ότι είναι στο team της Κατερίνας, πλέον όμως είναι στη Σύση Χριστίδου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε μία συνεργασία με την Κατερίνα Καινούριου, ωστόσο η Κατερίνα ήθελε να κάνει και κάποιες αλλαγές στην εκπομπή της. Οπότε ήταν ένα διαζύγιο. Μας τον μπερδεύεις, γιατί εγώ δεν είχα καταλάβει ότι κινήσανε. Ήθελε αυτή να κάνει αλλαγές. Ήθελε αλλαγές να κάνει καινούριο και από την άλλη ο Δημήτρης ήθελε επίσης μία ανανέωση. Ήθελε σουκού, δεν θέλει και να. Ποιος είπε πρώτος ότι χωρίζει. Επίσης ανήκει και στο πάρκινγκ. Σε ένα ζευγάρι που χωρίζει, ο ένας λέει σε χώρισα εγώ και ο άλλος λέει όχι, εγώ δεν σε χώρισα. Συμβαίνει αυτό. Σημασία έχει ότι είναι φίλοι και ότι οι ίδιοι λόγοι ήταν εκείνοι συνενέσεις. Γιατί δεν έχεις δει συνεργασίες να λήγουν και να σένει ο ένας τον άλλο να εξαμάξεις. Και με την Ελένη που χώρισαν τηλεοπτικά φίλοι είναι και με την καινούργια και γενικά. Μένει φίλο. Αυτό είναι καλό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα έχει δουλειά. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι κούκλα, ξεκούραστη και η αλήθεια είναι ότι τη θυμούσαν κάποια δημοσιεύματα. Το λέει κιόλας σε ποια περίπτωση θα ήθελε να οδηγήσει κάποιος στα δικαστήρια. Πάμε να δούμε τη συνέντευξή της και να την σχολιάσουμε. Ερίνα μου, τι κάνει? Καλή αρχή να έχουμε. Κάνατε πρόβα σήμερα? Ναι, τώρα είμαστε στην τελική. Ξέρεις, κάνουμε λίγο τζενεράλια για τα φώτα κτλ. Έχετε καινούργια πρόσωπα στο πάνελ. Καινούργια. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή φέτος που οι συνεργάτες μου όλοι είναι πολύ πιο έμπειροι από μένα τηλεοπτικά. Όχι ότι δεν έχω εμπειρία, αλλά είναι πιο σπουδαίο πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω τέτοιους συνεργάτες και μπροστά με χείμισα από τις κάμερες. Ακούγα σήμερα τον Στέφανο Κωνσταντινίδη που είπε ότι έχω τη χαρά να συνεργάζομαι με ένα νεαρό κορίτσι. Το έχουν σπουδάσει σε άλλον αιώνα. Και έρθει να κάνει πρωταθλητισμό, που ούτως ή άλλως εσύ βέβαια, Κατερίνα. Το κάνει. Ούτως ή άλλως θα είναι μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν. Ενώ ότι υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν σε όλα τα κανάλια μια αντίστοιχη ζώνη. Γιατί και καινούργια τώρα στον Sky. Θα σκορδά, άρα 20 θα βγαίνει. Εμένα μου αρέσει να υπάρχουν πολλές εκπομπές, γιατί όταν υπάρχουν εκπομπές πολλές, σημαίνει ότι ο κόσμος έχει δουλειά, όλοι έχουμε δουλειά. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι σε μια εκπομπή δεν είμαστε εγώ, εσύ και ο Περατέ. Είναι πόσοι. Αυτό είναι μεγάλο. Οπότε με αυτό με χαροποιεί. Εννοείται πως θα ήθελα να δώσουμε το καλύτερο σε αυτό και να βγούμε πρώτοι. Πάμε να γίνει πρεμιέρα, να αρέσουμε στον κόσμο, να παρουσιάσουμε αυτά που έχουμε ετοιμάσει, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραία. Και αν υπομονούμε μετά, ο κόσμος θα κρίνει. Με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου φέτος δεν συνεργάζεστε? Όχι, απλά μιλάμε, έχουμε τέλεια σχέση με τον Δημήτρη. Είναι χάρηκα πάρα πολύ που είναι στη Σύση. Ήταν απόφαση του να μην είναι, το συζητήσατε μαζί? Δεν συζητήσαμε κάτι μαζί, απλά ξέρει καμιά φορά τι αποφάσει τι παίρνουμε και πιο πάνω. Δεν τι παίρνει το παρουσιαστή ούτε έπρεπε να γίνει κάποια ανανέωση του μάνα. Η απόφαση ήταν αυτή. Εγώ αγαπώ τον Δημήτρη πολύ προσωπικά. Έχω και τέλεια σχέση μαζί του και χαίρομαι εννοείται που είναι στην εκπομπή τη Εσχεστήρου. Ο Ανδρέας, ο Μικρούτσικος, που έλεγαν ότι θα είχε ένα ρόλο μικρότερο σχολιαστικό, θα είναι στο παρελθόν, πώς θα γίνει? Ο Ανδρέας, είναι μικρότερο ρόλο. Το πίστεψε αυτό. Λοιπόν, θα το δείτε. Το καλοκαίρι σου πες, μας πώς. Ωραία, ξεκουράστηκα, πέρασα πολύ όμορφα. Δόξα τω Θεώ, έχω την υγεία μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έχω έρθει με πολλή ενέργεια και όρεξη. Κάτι κόβουλα δημοσιεύματα που μπορεί να έχουν υπάρξει, θα ακούσει κάτι που να σε έχει ενοχλήσει το τελευταίο που να μην υφίσταται. Εξαρτάται τι εννοεί, γιατί κανένα περνάω το περίπτερο και βλέπω κάτι χιλιάδες που λες τώρα που γράφουμε για όλους μας κάτι. Λέω τώρα τι είναι αυτό, ότι η καινούργιου έχασε 5 παιδιά, ήταν έγκυο σε 5 άτομα. Δηλαδή διαβάζω κάτι αστεία πράγματα. Και τώρα μετά τις απαντήσεις, πάντα να ασχολούμαι αν κάποιο σοβαρό μέσο ή κάποια σοβαρή εφημερίδα ή κάποιο περιοδικό το οποίο έχει μια σοβαρότητα, όχι κάθομαι στο γραφείο και γράφει μια μπουρδα, γράψει κάτι άσχημο, εκεί θα κινηθώ αντίστοιχα και θα συναντήσω. Αλλά τώρα σε αυτά δεν ασχολούμαι. Εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς. Είμαι σίγουρη ότι καλά είστε και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πετυχημένοι. Θα ασκήσετε στα Ματίνα μου και σε όλη την ομάδα, μέρη μου, γιατί ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό, ναι, που έχετε και δυο σε αυτή τη σχέση. Στη μέρη του Παλιά Λέξη λέω. Καλή επιτυχία και να πάει πάρα πολύ καλά όλη η πρωινή ζώνη του Άλφα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, καλή αρχή. Λοιπόν, είναι μία κούκλα και η αλήθεια είναι, ναι, και η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όσο ανεκτικός και αν είσαι, κάποιες φορές γράφονται κάποια πράγματα με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς παρά να θυμώσεις. Γράψαν κάτι για την Κατερίνα. Κάποια τα γράψαν ξεκάθαρα, κάποια τα υπονοήσαν φωτογραφίζοντάς την, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να πω ότι εννοούσαν εκείνη. Αλλά ξέρεις, όταν γράφεται κάτι και φωτογραφίζεις την Κατερίνα και όλη πιάτσα λέει α, την καινούριο εννοούν, δεν είναι και πολύ όμορφο. Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι και δεν νομίζω. Η Κατερίνα το ξέρει το παιχνίδι πολλά χρόνια τώρα. Ρε, το ξέρει απλά, επειδή είναι ένας άνθρωπος πολύ αυθόρμητος που ξέρει. Που ενοχλείται κιόλας. Ενοχλείται η Κατερίνα. Τελικά δεν συζήτησαν μεταξύ τους
Εγώ κατάλαβα από την Κατερίνα ότι ήταν άνωθεν η απόφαση. Πού άνωθεν. Δηλαδή, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λίγο πιο κάτω των Ηνωμένων Πολιτειών. Άνωθεν στην πάρκινγκ, ο Ελληνικός Κοκλώνης, δεν άνωθεν. Για μπορεί και σε συνεργασία και με τον Αλφα, εδώ είναι και το team, Σοφία Νικητάκου. Μια εκπομπή και τα κάνει γιάχμα. Χρήστος Κόμπος. Δεν είναι γιάχμα, μια εκπομπή δεν πρέπει να ανανεωθεί. Σου λέει δεν είναι εκεί. Μπορεί να μπει κάπου αλλού, εφόσον υπάρχουν και άλλες εκπομπές, γιατί. Άρα και που πήγε στη ΣΥΣΥ είναι επιλογή άνωθεν. Να ακούσουμε τι λέει ο άμεσα ενδιαφερόμενος και να ακούσουμε και τι λέει και η Σύση, γιατί σας βλέπω πολύ αγωνία για το αν πήρε την απόφαση ο Αλεξάνδρου, η γειτόνισσα, η περιπτερού ή η ξαδέρφη.